έκρηξη κρουσμάτων, αυξανόμενα θύματα, ηλικιωμένοι που δεν καταφέρνουν να ξεφύγουν από τα πλοκάμια του ιού. Αυτή είναι η εικόνα του αόρατου εχθρού που δεν κάνει διακρίσεις την ώρα που κάποιοι είτε επιμένουν να συνεχίζουν τα ξεφαντώματα είτε σπάζουν την καραντίνα. Και ενώ η επιδημική καμπύλη του κορονοϊού συνεχίζει να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, αρκετοί είναι εκείνοι που επιμένουν να συμπεριφέρονται σαν να μην υπάρχει πανδημία. Ο ιός στους νέους συνήθως προκαλεί πολύ ήπια συμπτώματα, με συνέπεια να παραμένουν αδιάγνωστοι και οι μεταδόσεις από τους νέους να είναι σχεδόν αδύνατον να ιχνηλατηθούν. Γι' αυτόν τον λόγο, επιστρέφοντας από τις διακοπές, θα πρέπει να θεωρήσουμε τους εαυτούς μας ως σιωπηλούς φορείς. Ακόμη και η εικόνα της 17χρονης δεν φαίνεται να τους πείθει ότι ο ιός χτυπά και νεότερες ηλικίες. Το ευχάριστο είναι ότι η νεαρή κοπέλα δείχνει να βγαίνει νικήτρια από αυτή τη μάχη, καθώς έπειτα από 14 ημέρες σήμερα αποσωληνώθηκε στο ΑΧΕΠΑ. Η κατάστασή της είναι σταθερή, ωστόσο για προληπτικούς λόγους θα παραμείνει στη μονάδα εντατικής θεραπείας για 2 ακόμη 24 ώρα. Την ίδια ώρα, μία 92χρονη γυναίκα που διέμενε στον οίκο Ευγυρίας Αγία Κυριακή τελικά δεν τα κατάφερε. Κατέληξε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων που φιλοξενούνται σε γυροκομεία στους 16. Συναγερμός σήμανε στη Μύκονο με τη σύλληψη ενός 49χρονου δικηγόρου στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος, ο οποίος αντί για καραντίνα στην Αθήνα, εθεάθη στο νησί των Ανέμων. Την προηγούμενη, μάλιστα, είχε δικάσει και στα δικαστήρια της Ήρου. Ουδέποτε ενημερώθηκα από οποιονδήποτε φορέα ότι θα πρέπει να είναι σε κάποια καραντίνα μέχρι 5 Σεπτεμβρίου, όπως υποτίθεται κατηγορούμε. Ουδέποτε ήμουν σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο αναφοράς από το οποίο και να δραπέτευσα. Την ίδια ώρα σε ισχύ έχουν τεθεί από τις 6 το πρωί τα περιοριστικά μέτρα που ανακοινώθηκαν από την πολιτική προστασία σε Λέσβο και Ζάκυνθο.